Πάμε τώρα να συνδεθούμε με την Ηλιάνα Πετρή. Ηλιάνα, τις πληγές τους μετράνε οι πυρόπληκτοι που έχασαν μέσα σε μία στιγμή τις περιουσίες τους. Είναι γεγονός, Μάρκο. Πρόκειται για δεκάδες σπίτια, τουλάχιστον εμείς από νωρίς το πρωί που βρισκόμαστε στην ευρύτερη περιοχή του Αλεποχωρίου με το συνεργείο του Sky. Έχουμε δει δεκάδες σπίτια τα οποία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, άλλα τα οποία έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές. Και αυτό που λένε και οι κάτοικοι, όπως ακούσαμε και από τον συνάδελφο Γιώργο Κρατημένο, είναι ότι χρειάζονται βοήθεια για να μπορέσουν να φτιάξουν τα σπίτια τους ξανά από την αρχή. Το μόνο που θυμίζει ότι εδώ ήταν κάποτε κατοικίες είναι κάποια έπιπλα, κάποια ουσιαστικά σημάδια ηλεκτρικά τα οποία βρίσκονται στους χώρους που ναι μεν έχουν καταστραφεί αλλά μπορούν να θυμίσουν ότι κάποτε υπήρχε εδώ ζωή. Βλέπετε τώρα και από την εικόνα που σας μεταδίδουμε το συγκεκριμένο σπίτι, το μόνο που έχει μείνει όρθιο είναι η τύχη, έχει καταρρεύσει η οροφή, έχουν καεί τα πάντα στο εσωτερικό του, η φωτιά έχει φτάσει στις αυλές πολλών άλλων σπιτιών τα οποία σώθηκαν τελευταία στιγμή από τις ρήψεις νερών από τα εναέρια μέσα, όπως μας είπαν και οι κάτοικοι. Είναι πολλές οι περιοχές. Εμείς κάναμε, Μάρκο, μία αυτοψία με το συνεργείο του Sky, στον Πευκενέα Μεγάρων, στον Παρασκευά, στη Μαυρολίμνη. Είναι δεκάδες τα σπίτια, είναι πάρα πολλές οι ζημιές. Μιλάμε για μία μεγάλη περιβαλλοντική ουσιαστικά ζημιά που έχει προκληθεί. Ωστόσο, όπως βλέπουμε και όλες τις προηγουμένες ημέρες, και τα σπίτια είναι πολύ σημαντικό ότι έχουν καταστραφεί. Βέβαια, το ευτυχές είναι ότι δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές και αυτό γιατί έγκαιρα, έπειτα από εντολή της αστυνομίας, εγκατέλειψαν οι κάτοικοι τα σπίτια τους, οι οποίοι τώρα έρχονται σταδιακά να δουν ποια είναι η κατάσταση, να δουν τι μπορούν να σώσουν, αν κάτι μπορεί να σωθεί και να υπολογίσουμε και να σκεφτούμε ότι δεν είναι μόνο εξοχικές κατοικίες, είναι αρκετές και οι περιπτώσεις των κατοίκων όπου εδώ είχαν τις μόνιμες κατοικίες τους. Και έτσι τώρα έχουν αναγκαστεί να βρουν στέγη κάπου άλλου. Ακριβώς. Η κόπη μια ζωή στάχτη μέσα σε λίγα λεπτά. Πόσοι άνθρωποι ξεσπιτώθηκαν πράγματι. Ηλιάνα Πετρή, σε ευχαριστούμε πολύ.